Πάμε. Σήμερα έγινε ένα καλό παιχνίδι. Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε το σκορ, δεν ήταν καλό για την ομάδα. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν τόσο κακοί ώστε να έχει τόση διαφορά το σκορ. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία ό,τι κάνεις είσαι αποτελεσματικός, μπαίνουν γκολ. Σε αυτό το παιχνίδι έτυχε και ήταν οι χωριστοί. Κάθε ευκαιρία που μας έκανε στο πρώτο ημίχρονο μας έβαλε γκολ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα της χωριστής, ήταν πάρα πολύ καλή, καλύτερη που αντιμετωπίσαμε. Και όσο και αν φανεί παράδοξο, πιστεύω ότι η ομάδα μου έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της εκτός έδρας, ανεξάρτητα από το σκορ. Κάποιος αυτό το παιχνίδι πρέπει να ντρέπεται, ειδικά για τα δύο πρώτα γκολ. Μετά ήταν πιο εύκολο για αυτούς, έπεσε η δικιά μας ψυχολογία. Καταλαβαίνετε ποιον εννοώ. Ούτε το πέναλτι ήταν πέναλτι, ούτε το άλλο γκολ ήταν γκολ. Ούτε το χέρι ήταν γκολ. Χέρι λέγεται το φάουλ που προηγήθηκε. Το χέρι που έδωσε, που προηγήθηκε του φάουλ. Με μεγάλη ευκολία έδωσε και το ένα και το άλλο. Και το άλλο σφύριγμα. Και οι χωριστοί πιστεύω δεν είχε ανάγκη ούτε την διαιτησία να μας νικήσει, ούτε κανέναν. Έχει καλό υλικό, το απέδειξε και μέσα στην πατρίσα κέρδισε και στα προηγούμενα παιχνίδια σε όλα. Δεν χρειαζόταν τίποτα. Ύστερα ήταν πιο εύκολο το σκορ το παιχνίδι για τη χωριστία. Αν νυχτήκαμε εμείς υποχρεωτικά, μήπως πετύχουμε κάποιον γκολ. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε γκολ. Και δεχτήκαμε φυσιολογικά, ήρθε το αποτέλεσμα όπως ήρθε. Εύχομαι καλή συνέχεια στη χωριστή. Είναι, σας είπα, μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε, καλύτερες μονάδες, καλύτερο σύνολο. Εύχομαι να βγει πρωταθλήτρια. Κύριε Λευκόπουλε, πέρα από το κομμάτι της διαιτησίας, δεν μπορώ να το κρίνω να δούμε τις φάσεις που είπατε. Από την αντίδραση της ομάδας σας και έτσι όπως μπήκε στο μάτς, είστε ευχαριστημένος. Γιατί λέω ότι ενώ τακτικά στα προηγούμενα παιχνίδια εκτός έδρας αμυντικά τα αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη προσοχή, είδαμε και πολλά βίαστα λάθη στην άμυνα, κάποιο φόβο δηλαδή δεν στο πρώτο 20 λεπτό. Δεν υπήρχαν αβίαστα λάθη. Έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο, έγιναν τα δύο γκολ και αναγκαστικά έπρεπε να παίξουμε διαφορετικά. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε όπως παίζαμε πάντα. Τα δύο γκολ που αμφισβητείτε εσείς. Τα δύο γκολ τα πρώτα. Στο δεκάλεπτο χάναμε 2-0, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ανησυχείτε για το θέμα της ψυχολογίας, όχι, γιατί αυτή την ήταν, γιατί είναι βαριά ήταν. Σε τέρμα 6-1. Καμία σχέση. Καμία σχέση, γιατί ήσασταν και εσείς στον αγώνα. Η ομάδα δεν έχαζε ούτε πίσω, ούτε χώρωσε, ούτε δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε. Συνεχίσαμε να παίζουμε τον τρόπο που παίζουμε. Με πολλές πάσες, είχαμε καλή κατοχή, είχαμε κυκλοφορία, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Αν θυμηθούμε, παράδειγμα, ο Γουνατής έχασε τρεις ευκαιρίες. Μπορούσε να μπουν εκεί ένα γκολ, να γίνει το αποτέλεσμα, S3-S4. Να αντιθέσει με την χωριστή που έμπαιναν όλα μέσα. Τυχαίνουν αυτά, σας είπα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν με στεναχωρεί γιατί η απόδοση της ομάδας ήταν καλή. Να ευχαριστήσω τον Τάσο για τα καλά του λόγια. Εμείς σήμερα κάναμε εκθετικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό που δεν κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια να τα τελειώνουμε και να είναι πιο εύκολο το απόγευμα για εμάς, σήμερα το κάναμε πράξη. Μπήκαμε από την αρχή δυνατά. Ξέραμε ότι το θέλαμε αυτό το παιχνίδι. Και όπως είπε ο Τάσος, ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Στις πρώτες τρεις θέσεις ευκαιρίες τις τελειώσαμε με την επίτευξη των γκολ. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν κάναμε μόνο επιθετικά καλό παιχνίδι. Τρέξαμε, πιάσαμε τον αντίπαλο. Κλέψαμε μπάλες πολλές φορές. Εντάξει, ύστερα και η άνεση του σκορ σε χαλαρώνει και στο δεύτερο ημίχρονο πηγαίναμε πιο πολύ σε ατομικές ενέργειες και θα μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα περισσότερο κάτω και να προχωρήσουμε την μπάλα στο παιχνίδι. Η ομάδα των Σιταυρών, όπως είπε και ο Τάσος, δεν ήταν το σκορ. Η εμφάνισή της, ας πούμε, δεν
Δεν έχω κολλήσει από εκεί. Δεν ήταν για 6 γκολ αυτό. Ναι, εντάξει, ήταν μια καλή ομάδα των Σιγκαβρών. Όπως στο δεύτερο ημίχρονο κυκλοφόρησε την μπάλα, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Θα μπορούσε να πετύχει κάποιο κι άλλο τέρμα όπως με τον Γουνατίδη. Όλα χάνονται και αυτά χάνονται. Ήταν μόνο στο μπροστά στην αιστεία και το χάσε. Τίποτα, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η νίκη αυτή μας δίνει ψυχολογική, πιο πολύ ψυχολογία για την συνέχεια. Έχουμε πάλι παιχνίδι την Τετάρτη, παιχνίδι Κυπέλλου. Εμένα με ευχαριστεί ότι η ομάδα δείχνει να απελευθερώνεται επιθετικά σιγά σιγά και να βρίσκεται τα πατήματά της. Θα δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα των Σιγκαβρών και να έχω καλή συνέχεια να δώσω. Δημήτρη, 2-2 στα μεγάλα τέρμπι. Θεωρείς ότι έχετε αποκτήσει ένα προβάδισμα για την υπόθεση πρωτιάς, αυτός που είναι και ο στόχος ο αρχικός? Έχουμε ένα προβάδισμα, αλλά έχουμε διανύσει το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν, οι 5 και οι 4 βαθμοί δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. 6 γκολ σήμερα, όλοι πανηγυρίζανε και δεν πανηγύρισε ούτε ένα γκολ. Το συνηθίζει στα περισσότερα παιχνίδια. Αυτό είναι περισσότερο γιατί φοβάσαι ότι μετά από μια μεγάλη νίκη, επειδή έχει παίξει και μπάλα, μήπως πάρουν τα μυαλά σε αέρα? Όχι, εντάξει, ποτέ δεν το κάνω. Δεν είναι το θέμα ότι θα πάρουν αέρα. Τα παιδιά, όταν παίρνει τέτοιες διαστάσεις στο σκορ, τα παιδιά το ευχαριστούνται σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι και στο χαρακτήρα μου. Χωρίς να υποτιμάμε τους υπόλοιπους παίκτες, θεωρείς ότι μία από τις μεγάλη δύναμη του Ορφέα φέτος είναι αυτό το δίδυμο Βουτζινά Σαραμπατζή στο κέντρο? Γιατί και όλες οι φάσεις που ξεκίνησαν από πρώτο ημίχρονο ήταν από δικές τους προσπάθειες. Σίγουρα είναι δύο μονάδες, δύο παιδιά με πολλά τρεξίματα, πολλές αλληλοκαλύψεις, αλλά είναι το σύνολο της ομάδας πιστεύω. Η ομάδα είναι έχει καλή φυσική κατάσταση πιστεύω. Μπορεί να πιέσει τον αντίπαλο. Έχει δύο παιχνίδια, το κάνουμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Με το που χάσουμε την μπάλα, προσπαθούμε να πιέσουμε και να την ξαναφάρουμε στην κατοχή μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.